Και πιστέψτε με, το θέμα που θα συζητήσουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα από τώρα, θα το βάλετε καλά στο μυαλό σας, γιατί πολύ ενδεχομένως από εσάς να χρειαστείτε μεγάλη σημασία βοήθεια και λύση κάποιων προβλημάτων, είτε στο σπίτι σας, είτε στην επιχείρησή σας, είτε σε κάθε είδους έτσι δραστηριότητα, κάποια στιγμή και ενδεχομένως κάποιοι μαθηματικοί να έρθουν να σας δώσουν τη λύση. Το ενδεχομένως το βάζω σε εισαγωγικά, γιατί η λύση αυτή υπάρχει και είναι εδώ στο Ηράκλειο. Θέλω να καλησπερίσω στην εκπομπή Κρήτη σήμερα τον κύριο Μιχάλη Κολουντζάκη, καθηγητή μαθηματικών από εδώ, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, παρατηρούσα προσφάτως την πληροφορία που αλίευσα από το διαδίκτυο και διαβάζοντας, είδα ότι καλείστε πολλές φορές ως τμήμα μαθηματικών, ως καθηγητής και ως ομάδα να λύσετε τα προβλήματα κόσμου που έρχονται και σας λένε «Έχω ένα πρόβλημα με την επιχείρησή μου. Αναπτυξιακά δεν τραβάω, βρε αδερφέ. Έχω αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορώ να το λύσω. Υποψιάζομαι ότι χρειάζεται μαθηματική ακρίβεια για να προχωρήσω σωστά μπροστά». Και εσείς βρίσκεστε εκεί, του δίνετε τη λύση και ξεπερνάει το κάθε εμπόδιο ο καθένας από αυτούς που έρχονται και σας βρίσκουν. Για πείτε μας λίγο, ποια είναι η δουλειά που κάνετε τώρα στο τμήμα μαθηματικών, ακριβώς. Εμείς εδώ και 3 χρόνια περίπου έχουμε ξεκινήσει να προσφέρουμε και τυπικά κατά κάποιο τρόπο μια υπηρεσία που σε κάποιο βαθμό την κάναμε και παλιότερα. Δηλαδή, μια παρένθεση, πρωτότυπη και δωρεάν υπηρεσία, το λέω στην αρχή, για να μην χρειαστεί να κάνουμε τις συστάσεις. Η υπηρεσία είναι δωρεάν. Έτσι. Η υπηρεσία ποια είναι, ότι δηλώνουμε παρόντες, ώστε αν κάποιος δουλεύει σε μια επιχείρηση, σε μια δημόσια υπηρεσία, ένας ιδιώτης που έχει κάποιο πρόβλημα, θεωρεί ότι αυτό που του λείπει είναι μια λύση που χρησιμοποιεί μαθηματικά, τα οποία ο ίδιος δεν μπορεί να τα καταλάβει, δεν μπορεί να βρει τη λύση. Δηλώνουμε παρόντες, εδώ είμαστε, ελάτε, περιγράψτε μας το πρόβλημα που έχετε και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Αν δεν μπορούμε, που και αυτό φυσικά υπάρχει, τα μαθηματικά έχουν και δύσκολα προβλήματα, θα πούμε, ξέρετε, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε, ίσως απευθυνθείτε εκεί ή αλλού. Υπάρχουν και τα αδίέξοδα. Φυσικά υπάρχουν και τα αδίέξοδα. Ωστόσο, πρέπει πρώτα να έχεις εξερευνήσει όλες τις πιθανές λύσεις. Ναι. Σωστά. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, στα πλαίσια φυσικά που μας αφήνει και ο χρόνος μας, διότι η κύρια δουλειά μας είναι να διδάσκουμε και να κάνουμε έρευνα στα μαθηματικά. Αλλά ταυτόχρονα, ως τμήμα, θέλουμε και να είμαστε και συνδεδεμένοι με τον κόσμο που είναι δίπλα μας. Θέλουμε αυτά τα οποία κατέχουμε και στα οποία είμαστε ειδικοί, να μπορούμε να τα δίνουμε και παρά έξω. Αυτό είναι και κατά κάποιο τρόπο ένας από τους κύριους σκοπούς μας. Γι' αυτό μας πληρώνει το κράτος να είμαστε εδώ πέρα. Έτσι, για να βοηθάμε και όσους θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτό. Σωστά. Κύριε Κολουντζάκη, πείτε μου κάτι. Κάποιος αναρωτιέται αυτή τη στιγμή και θα λέει: Ωραία, θέλω ένα παράδειγμα. Θέλω να δω πού βοηθήθηκε ένας επιχειρηματίας στο Ηράκλειο. Γιατί ξέρετε, περνάμε και δύσκολες καταστάσεις, δύσκολα χρόνια. Λουκέτο μπαίνουν στις επιχειρήσεις και πολλοί θα αναρωτιούνται. Γιατί όχι, να πάω και εγώ στο τμήμα μαθηματικών, ναι, να εντάξει. Βρω τη λύση μου για να συνεχίσει. Δεν μπορούμε φυσικά να κάνουμε θαύματα. Γι' αυτό το λόγο σας ζητάω αυτή τη στιγμή ένα όσο πιο μπορείτε πιο με εγκύτητα έτσι παράδειγμα να μας δώσετε, ώστε να καταλάβει ο κόσμος. Τα παραδείγματα μας μέχρι στιγμής από αυτή την υπηρεσία δυστυχώς δεν είναι πολλά, γιατί η δημοσιότητα δεν ήταν αυτή που θέλαμε και γι' αυτό και κάναμε αυτή την καινούργια εξόρμηση κατά κάποιο τρόπο στα μίντια για να, για να την δείξουμε αυτή την υπηρεσία παρά έξω. Αλλά υπάρχουν κάποια παραδείγματα που μπορώ να αναφέρω. Παρακαλώ. Για παράδειγμα, ένα τεχνικό γραφείο στο Ηράκλειο που ειδικεύεται στο software που έχει να κάνει με τις οικοδομές και έχει πολύ γεωμετρική συνιστόσα μέσα. Υπήρχαν κάποια προβλήματα γεωμετρικά που δεν μπορούσαν να τα λύσουν με ικανοποιητικό τρόπο. Απευθυνθήκαν σε εμάς και μετά από 1-2 μέρες βρέθηκε μια χαρά λύση. Ποιοι άλλοι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς, πείτε μας. Έχουν απευθυνθεί, για παράδειγμα, κατηγορίες. Κάποιος από μια τράπεζα στην Αθήνα, η οποία ασχολούνταν με χρηματοοικονομικά προϊόντα, ήθελε κάποια βοήθεια στατιστικής φύσης. Πώς μπορείς, αν έχεις κάνει κάποιες παρατηρήσεις στον χρόνο, να κάνεις μια πρόβλεψη για το μέλλον, έτσι, με ό,τι αυτό φυσικά συνεπάει, γιατί η προβλέψη δεν είναι ποτέ ακρίβης, αλλά να κάνεις, εν πάση περιπτώσει, κάτι. Μια άλλη περίπτωση που είχαμε ήταν κάποιος Έλληνας που ζει στο εξωτερικό, μάλιστα, και δουλεύει σε κάποια εταιρεία διαδικτυακού στοιχήματος, όπως λέγονται αυτές. Και ο άνθρωπος ήθελε να υπολογίσει κάποιες πιθανότητες, ας πούμε, να νικήσει ο Α ή ο Β ή ο Γ, δεδομένων κάποιων μετρήσεων που είχαμε μέχρι στιγμής. Δεν ήξερε πώς να το κάνει. Απευθύνθηκε σε εμάς. Η απάντησή μας στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ότι με τα δεδομένα που έχεις δεν μπορεί να το κάνεις. Αλλά είναι και αυτό μες στο παιχνίδι. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα πάντα. Έτσι. Βέβαια, είναι και αυτό μια πρόταση. Πείτε μου κάτι. Όταν καλείστε να δώσετε κάποιες λύσεις, προσεγγίζετε καθαρά μαθηματικά.
Ναι, είναι το κομμάτι σας. Είναι τα μαθηματικά. Ωστόσο, προσπαθείτε και με άλλου είδους ενέσεις να πείσετε ότι μπορεί να υπάρχει μια λύση. Η δουλειά μας κυρίως είναι το μαθηματικό κομμάτι. Στις περισσότερες των περιπτώσεων πρέπει να καταβάλεις αρκετό κόπο όταν μιλάς με κάποιον που δεν είναι μαθηματικός για να προσπαθήσεις αυτό το πρόβλημα που έχει να το φέρεις στη γλώσσα τη δικιά σου για να το καταλάβεις και να μπορέσεις να το λύσεις και μετά να το μεταφράσεις πίσω σε αυτό που καταλαβαίνει αυτός. Αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία που έχουμε όταν μιλάμε με κάποιον που δεν είναι σαν και εμάς μαθηματικός. Οπότε στην αρχή γίνεται αυτού του είδους το μπρος-πίσω ανάμεσά μας. Αν το πρόβλημα έχει τεχνική φύση, θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να του δώσουμε μια λύση. Τώρα, υπάρχουν και περιπτώσεις που το πρόβλημα είναι πολύ πιο γενικό, πολύ πιο περίπλοκο από τα μαθηματικά. Έτσι. Για παράδειγμα, πριν από λίγο καιρό απευθύνθηκε σε μας μια κυρία από ένα νοσοκομείο, η οποία φαντάζομαι ότι πίστευε ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα χωρίς να μπορούμε φυσικά εμείς να το κάνουμε και μας ζήτησε κάποια λύση σε ένα πρόβλημα νομικής φύσης. Που μόνο η κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο μπορεί να το δώσει, αλλάζοντας κάποιους κανόνες. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είπαμε, δεν είναι δουλειά μας. Ευχαριστούμε που μας προσεγγίσατε. Βλέπω πάντως και στο. Επειδή έχετε αρχίσει και αναφέρετε κάποια από τα παραδείγματα, βλέπω και στο σχετικό ρεπορτάζ που είχε προηγηθεί και στην Κρήτη TV τις προηγούμενες ημέρες, ότι έχετε βρεθεί σε φάση να θέλετε να βοηθήσετε και κάποιον λογοτέχνη. Ναι, πώς ένας λογοτέχνης τελικά μπορεί να βοηθηθεί κοίταξε, από ένα μαθηματικό. Πολλές φορές γράφει κάποιος ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει μια ιστορική συνιστόσα. Έτσι. Το συγκεκριμένο αναφερόταν και σε κάποιους μαθηματικούς της αρχαιότητας, του μεσαίωνα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και έλεγε, ανέφερε κάποια πράγματα σχετικά με τα μαθηματικά. Όταν δεν είσαι μαθηματικός εσύ ο ίδιος που γράφεις το μυθιστόρημα, θέλεις κάποιον να το ελέγξει για να μην γράψεις κάτι που είναι προφανώς λάθος. Οπότε μας έστειλε το κομμάτι του κειμένου του που αφορούσε τα μαθηματικά, το κοιτάξαμε, κάναμε κανένα δύο παρατήρησεις και όλα καλά. Πάντως δεν μπορείτε να δώσετε συμβουλές σε νεότερους μαθητές, όπως έχω μία ερώτηση. Ναι. Αυτό είναι κάτι που πρέπει μάλλον να το αποκλείσουμε ρητά. Δεν μπορούμε να μας στέλνουν ασκήσεις να τους γίνουμε ας πούμε, μαθητές ή φοιτητές κλπ. Διότι θα αλλάξει τελείως ο χαρακτήρας αυτής της υπηρεσίας. Η αλήθεια είναι ότι έχω ερωτήσεις να σας κάνω. Βλέπω, μου στέλνουν κιόλας. Δεν ξέρω βέβαια εάν εδώ αναφέρει κάποιος. Αν είναι μαθηματικές ερωτήσεις, θέλω χαρτί και μολύβι. Χαρτί και μολύβι. Εντάξει, νομίζω δεν θα σας βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Εδώ ήρθαμε καθαρά να κάνουμε ένα promotion ουσιαστικά τη συμβουλευτική διαδικασία την οποία ακολουθείτε, έτσι ώστε πολλοί να εξέλθουν το αδιεξόδου το οποίο έχουν, στο οποίο έχουν βρεθεί έτσι, επιχειρηματικά και όχι μόνο. Στο στρατό επεμβαίνετε. Εννοώ. Σε φαντάρο, σε κάποιον αξιωματικό ο οποίος ενδεχομένως. Να επέμβουμε, όχι. Να επέμβετε με την άποψη του μαθηματικού όρου. Δεν βάζουμε περιορισμούς στο ποιος θα μας ζητήσει βοήθεια. Αν κάποιος στο στρατό μας ζητήσει μια βοήθεια η οποία έχει μαθηματική συνιστόσα, φυσικά και θα το κοιτάξουμε. Γιατί όχι. Τα πάντα. Δηλαδή οτιδήποτε περιστρέφεται που όλα γύρω μας έχουν να κάνουν με τα μαθηματικά, ακόμα και πλέον η γλώσσα μας. Πλέον τα πάντα. Η τεχνολογία με το να έχει μπει στη ζωή μας στο βαθμό που έχει μπει, έχει ουσιαστικά ποσοτικοποιήσει τα πάντα. Τα πάντα πλέον έχουν και μια ποσοτική συνιστόσα που παλιά την εκτιμούσαμε ποιοτικά, αλλά τώρα δεν υπάρχει πλέον λόγος να γίνεται αυτό. Τώρα μπορούμε να υπολογίσουμε τα πάντα σχεδόν. Δηλαδή είναι κρίμα να μην βρίσκει κανείς τη βέλτιστη λύση πηγαίνοντας απλά με ένα ποιοτικό μπούσουλα, όταν μπορεί με τα μαθηματικά να κερδίσει αυτό το 1, 2, 3% παραπάνω. Είστε ομάδα, πόσα άτομα παρτίζουν όλοι αυτοί του συμβουλευτικού. Η ομάδα θεωρητικά είναι όλοι οι καθηγητές του τμήματος. Είμαστε 40 καθηγητές στο τμήμα από πολύ διαφορετικές ειδικότητες μεταξύ μας. Μαθηματική, φυσική, μηχανική. Είμαστε ένα πάρα πολύ ευρύ τμήμα με πολύ καλό κόσμο, με πολύ καλούς φοιτητές. Και ένας από τους λόγους που το κάναμε είναι για να δώσουμε και διέξοδο και στους φοιτητές μας στο να αποκτήσουν προσβάσεις και σχέσεις με το παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας. Ανοίγετε πόρτες δηλαδή από το Πανεπιστήμιο για το τμήμα μαθηματικών. Υπάρχει αυτό το χαρακτήρα εξωστρέφειας που ούτως ή άλλως το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσπαθεί να δώσει. Θεωρούμε ότι πρέπει να βοηθάμε την κοινωνία δίπλα μας. Πού σας βρίσκουμε και βεβαίως όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι είναι και τηλεθεατές αυτή τη στιγμή, πού μπορεί κάποιος να απευθυνθεί σε εσάς. Η φυσική παρουσία είναι στο γραφείο μου, έτσι, αλλά αν θέλετε να υπολογίσετε. Στο Πανεπιστήμιο. Αν θέλετε να απευθύνετε στην υπηρεσία, μπορείτε να πάτε στην ιστοσελίδα του Μαθηματικού Τμήματος, για την ακρίβεια του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, έτσι λεγόμαστε. Και θα δείτε ένα σύνδεσμο για τη λύση μπροστά και από εκεί όλα τα υπόλοιπα θα είναι σαφή. Μάλιστα.
Λοιπόν, κύριε Κολουτζάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Υπενθυμίζω για μία ακόμα φορά ότι πρόκειται για μία πρωτότυπη δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Τμήματος Μαθηματικών. Είναι εντελώς δωρεάν η συμβουλευτικού χαρακτήρα έτσι, άποψη του τμήματος και των ανθρώπων που το απαρτίζουν. Όσοι χρειάζεστε βοήθεια για κάτι, επιχείρηση, σπίτι, οτιδήποτε χρειαστείτε, έχετε βρεθεί σε αδιέξοδο και αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι απλά μία μαθηματική εξίσωση, εδώ στον κύριο Κολουτζάκη και στην ομάδα της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σύντομη